Σολομό δεν δοκίμασες. Όχι. Είμαι σίγουρος, σιγά με δοκίμασες. Τι δοκίμασες? Σεφ, από το άγχος που είχα, απλά ήθελα... Να ανοίξει για να σε καταπιεί. Αυτό. Αυτό είχε συμβεί. Εντάξει. Μα δεν πρέπει να έχεις άγχος, γιατί το ακούω και το ξανακούω αυτό. Το μεγαλύτερο άγχος δεν πρέπει να είναι τι θα σερβίρουμε στον κόσμο. Ήθελα να... Όχι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι μαγειρικό και είναι κανόνας και είναι για πάντα και δεν είναι ούτε τηλεόραση, γιατί το ακούω και εκνευρίζομαι τώρα. Το μεγαλύτερο άγχος που έχει ένας άνθρωπος που μαγειρεύει δεν είναι τι θα σερβίρει στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να είναι το άγχος. Ό,τι και αν έχει συμβεί. Εγώ όταν μαγειρεύω, το μεγαλύτερο μου άγχος είναι αν θα με βρίσουν οι έξω ή αν θα έχω κάνει καλά τη δουλειά μου να κοιτιέμαι στον καθρέφτη να λέω ότι αυτός που είμαι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μη στείλεις κανέναν αδιάβαστο. Όχι, να μην ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το άγχος, δημιουργικό εννοώ, ωραίο άγχος, καλό άγχος, είναι το τελικό σου αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που βάζεις μέσα σε αυτό το καταραμένο το πιάτο, να αξίζει τον κόπο. Κατάλαβες τι λέω. Στο τέλος της βραδιάς, να αξίζει τον κόπο. Να έχεις ευχαριστήσει κάποιον. Αυτό θα πρέπει να είναι το άγχος. Μαγειρικά, όποιος δεν πιάνει αυτή τη λεπτομέρεια, δεν κάνει ποτέ τίποτα στη μαγειρική, να ξέρετε. Απλά βάζει κάτι κουτσουλιές στα πιάτα. Και λέει στους φίλους του τι καλός που είναι. Όποιος βάλει στο μυαλό του ότι ο τελικός σκοπός είναι αυτός που τρώει, να σέβεται αυτόν που τρώει και να θέλει να τον ευχαριστήσει, καταλαβες. Εγώ το λέω και στους μάγειρες. Αν μαγειρεύεις στο κορίτσι σου, να σου πω το παράδειγμα, είσαι άσχημος. Καταλαβες, δηλαδή έχεις γεννηθεί άσχημος, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Καταλαβες. Και ένα κορίτσι σε ένα μπαρ σε κοιτάει. Κοιτάς πίσω τείχος, λες εμένα κοιτάει, δεν γίνεται, αποκλείεται. Τελικά έχεις πάσει ο διάλογος στο παδάρι του και σε κοιτάει. Καταλαβες, ενώ εσύ γνωρίζεις ότι είσαι κακάσχημος. Ωραία. Και σου λέει τέλος πάντων να πας να τις μαγειρέψεις στο σπίτι και λες αυτό έχω μόνο. Χωράφια δεν έχω, σπίτια δεν έχω, μόνο τη μαγειρική έχω. Τι θα μαγειρέψεις? Μην μου πεις, κατάλαβες τι λέω, πώς θα μαγειρέψεις? Χωρίς αύριο. Θα κάνει χωρίς μπράβο. Μπράβο, ορίστε, ο άνθρωπος ξέρει. Καταλαβαίνει και καταλαβες.